Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Νέοι πόρους των δημάρχων για να σωθεί η πατρίδα από τα βράχια κατά το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ στο Λουτράκι. Η ΚΕΔΕ ζητά συνάντηση για τα αποθεματικά με τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να μάθει την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Κάθεται αντίθετος ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου στο θέμα του εσωτερικού δανεισμού. Ο κύριος Μάρδας βρήκε 400 εκατομμύρια στη διαδρομή από το σπίτι στο γραφείο. 11.000 ευρώ κληρονόμησε ο Δήμος Σπάρτης για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας. Σοκ στο Αίγιο. 35χρονη αυτοκτόνησε πηδώντας από την αερογέφυρα στην είσοδο της πόλης. Το συνεδριακός διάλογος με δημάρχους από Αττική και Πελοπόννησο ξεκίνησε σήμερα το πρωί από την ΚΕΔΕ στο καζίνο Λουτρακίου. Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα, όμως το μεγαλύτερο είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να λύσουμε άμεσα. Αυτά δηλώνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, καθώς και δήμαρχοι από όλη την Πελοπόννησο. Είναι σίγουρο ότι αυτή η προσυνεδριακή εκδήλωση είναι μέσα στα πλαίσια του οδηπορικού που κάναμε για τα διάφορα θέματα που αφορούν και άπτονται των ενδιαφερόντων των Δήμων μας και της τοπικής αυτοδιοίκησης εν γέννη. Είμαστε έτοιμοι πλέον και όριμοι με πλήρη καταγραφή όλων των απόψεων από τις περιφέρειες όλων των Δήμων για το συνέδριό μας, το οποίο θα λάβει χώρα στις 7 και 9 Μαΐου στη Χαλκιδική, όπου θα είναι αποφάσεις που θα σχετίζονται με την επόμενη πενταετία, ποια θα είναι τα όρια της αυτοδιοίκησης, τι θα απαιτήσουμε, τι θα διεκδικήσουμε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι σίγουρο όμως ότι και αυτό το συνέδριο, όπως διαμορφώνεται η περιουραίουσα πολιτική απόφαση, θα είναι μια κραυγή αγωνίας για την αυτοδιοίκηση. Καταρχάς είναι σημαντικό ότι η Περιφερειακή Ένωση Κορυφαίας και ο Δήμος Λουτρακίου Υπερακόρος Αγίου Θεοδωρού φιλοξενεί ένα προσυνέδριο της ΚΕΔΕ που θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων και πιστεύω θα καταλήξουν σε ένα γόνιμο διάλογο με σημαντικά συμπεράσματα. Άρα είμαστε σαν οικοδεσπότες σήμερα προς το προσυνεδρίου και χαιρόμαστε που γίνεται στον τόπο μας. Τώρα, για πέστε μου για την απόφαση της κυβέρνησης που άλλοι θα έλεγαν να το πω διαφορετικά. Ο Πέτρος Στατούλης το βλέπει σωστό κάτω από δικλείδες. Όλοι οι υπόλοιποι το βλέπουν λάθος έως εγκληματικό. Ποια είναι η δικιά σας άποψη? Θα έλεγα καταρχάς να υπάρξει ψυχραιμία. Σωστό. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι κάποιοι είναι λάθος η εφαρμογή τους, αλλά θεματοφύλακες των νόμων, έστω και αν υπάρχουν πολιτικές απόψεις, διαφορές, ωστόσο πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Από εκεί και πέρα, ελπίζουμε όλοι ότι θα ολοκληρωθεί μια διαπραγμάτευση προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Και ο στόχος μας είναι να τελειώσει όσο πιο σύντομα μπορεί. Κοιτάξτε, καταρχάς χαιρόμαστε γιατί στον τόπο μας γίνεται αυτή η μάζοξη και είναι καλό. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά για την απόφαση της συγκεκριμένη, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι μια ξαφνική απόφαση και αραβνός ενεθρία που φέρνει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν συμβατή η υποχρέωση της πολιτείας ή είναι απόφαση σκέτη της πολιτείας και δεν έχει να κάνει με Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να μάθουν και οι κυβερνήτες μας είναι ότι δεν μπορεί να αποφασίζουν και να διατάζουν χωρίς κουβέντα, χωρίς συνεννόηση, χωρίς ενημέρωση. Και πέρα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση στους Δήμους όσον αφορά τη λειτουργία του ίδιου του Δήμου. Με ασφαλιστικές δικλείδες, όπως λέει και ο Πέτρος Στατούλης, θα μπορούσε να δοθούν αυτά τα χρήματα? Σας είπα ότι από τη στιγμή που υπήρχε προσυνεννόηση, ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε κι εμείς ακριβώς το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, πιθανότητα γιατί όχι. Αλλά όπως όμως έχει εξελιχθεί η υπόθεση, θεωρώ ότι είναι μια αφαίρετη απόφαση της πολιτείας, ξαφνική, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους Δήμους. Καταρχάς, είμαστε εδώ για το προσυνόδριο της ΚΕΔΕ, για θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας. Βέβαια, πίσω από αυτό υπάρχει τη μεγάλη απόφαση της κυβέρνησης, η μεγάλη άσχημη απόφαση της κυβέρνησης για τα οικονομικά του Δήμου και για τα ταμιακά υπόλοιπα. Διαφωνούμε σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο κάθε Δήμος είναι μια αυτοτελή
διοίκηση που θέλει να έχει τα χρήματά του και να τα διαχειρίζεται όπως έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνει τα ανάλογα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα μας δημιουργήσει τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είμαστε. Στο προσυνέδριο πιστεύω θα γίνουν και κάποιες αναφορές. Ίσως φύγουμε μετά όλοι μαζί να πάμε στη Βουλή. Έχουν κάνει κάποιες κινήσεις με τον πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, από την ΚΕΔΕ. Ευχόμαστε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν στο συν και όχι στο μείον. Εδώ είμαστε και θα δούμε. Καταρχάς, το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ ήταν βέβαια προγραμματισμένο εδώ και αρκετές μέρες. Δυστυχώς συνέπεσε με μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη όσον αφορά τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε ΑΒ βαθμού. Ειδικά για τους βαθμούς, για τον ΑΒ βαθμό αυτοδιοίκηση, έχω να πω το εξής. Το μέτρο αυτό, σαν μέτρο, είναι κάτι το οποίο θα πνίξει τελείως το αυτοδιοικητικό έργο. Νομίζω ότι ίσως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί το τι βάρος έχει τραβήξει τα τέσσερα τελευταία χρόνια, τα χρόνια τα δύσκολα, τα μνημονιακά, για την πατρίδα μας αυτοδιοίκηση. Έχοντας περικοπές της τάξης του 65-70%, έχει καλεστεί να στηρίξει κοινωνικές δομές, να στηρίξει δομές πολλών ειδών και να προσπαθήσει να στηρίξει τον κοινωνικό ιστό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είναι πολύ δύσκολη να λειτουργήσει και σε θεσμικό πλαίσιο βάσει αυτών των οποίων ζητά σήμερα η κεντρική εξουσία. Την εποχή που ζούμε και θα πρέπει να είμαστε να κοιτάζουμε την οικονομία των πραγμάτων γενικότερα και να μην κάνουμε περιοδίες, ας πούμε, άσκοπες κτλ. Γιατί το κάθε ευρώ που χάνεται σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία. Βέβαια δεν περίμενα από τόσο δημοκρατική κυβέρνηση να πάρει απόφαση νομοθετικού περιεχομένου που καταδίκαζε όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι ένα άμεσο γεγονός που πρέπει να το δεχτούμε, διότι θα πω το εξής, αυτό τι λέει. Μας χρωστάγανε, μας πήραν και το γάιδαρο. Δηλαδή, και μας χρωστάνε και θα τους τα δώσουμε και πίσω. Με ποια βεβαιότητα, με ποια εξασφάλιση. Δεν υπάρχει από μένα κανένα πρόβλημα να γίνει αυτό που λένε, αλλά θέλω να μάθω την αλήθεια. Συνάντηση άμεσα με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ζήτησε η ΚΕΔΕ προκειμένου να ενημερωθεί με υπεύθυνο και ειλικρινή τρόπο για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, ώστε να συμβάλλει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στον βαθμό που της αναλογεί στην εθνική προσπάθεια. Η Ελλάδα, τονίζει σε ανακοίνωσή της, είναι πάνω από όλους και όλα και προσθέτει: οι περιστάσεις είναι κρίσιμες και απαιτούν εθνική συνεννόηση και συνεργασία. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα και όχι με δημιουργικές ασάφειες και πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει έμπρακτα και με πολλούς τρόπους στην εθνική προσπάθεια για να ξεπεράσει η πατρίδα μας και η κοινωνία τις συνέπειες της κρίσης. Και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε για ακόμη μία φορά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είναι απαραίτητη μετά την δημόσια ομολογία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Μάρδα σε σημερινή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ότι το κράτος δεν διαθέτει τα χρήματα για να καταβάλει μισθούς και συντάξεις αλλά και άλλες υποχρεώσεις του στο τέλος του μηνός Απριλίου. Για το λόγο αυτό, αναγκάστηκε να προσφύγει στην έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που υποχρεώνει τους Δήμους να τοποθετήσουν τα αποθεματικά τους σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ΚΕΔΕ τονίζει ότι η δημόσια αυτή ομολογία του Υπουργού μας προξενεί ανησυχία για το μέλλον της χώρας. Η πορεία που ακολουθείτε μέχρι σήμερα και οι αποφάσεις που λαμβάνονται οδηγούν την Ελλάδα στα βράχια. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Το ψήφισμα που ενέκρινε χθες η ΚΕΔΕ και με το οποίο ζητείται η απόσυρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, οι δημοτικές αρχές όλης της χώρας να μην την εφαρμόσουν και προαναγγείλει κινητοποιήσεις μαζί με τους εργαζομένους των Δήμων αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή, ψήφισαν όλες οι παρατάξεις εκτός της ριζοσπαστικής αυτοδιοίκησης πρωτοβουλίας που ψήφισε Λευκό. Ο συνεργάτης μας από την Κόρινθο, Νίκος Νικολόπουλος, που παρακολούθησε το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ των Δημαρχών Πελοποννήσου και Αττικής, μας δίνει το στίγμα της επικαιρότητας για το θέμα των αποθεματικών των Δήμων, αφού το προσυνέδριο έγινε στη σκιά της ευνηδιαστικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Εκτός από ένα μεγάλο σύνολο Δημάρχων Αττικής και Πελοποννήσου, ήταν και κάποιοι αντιπεριφερειάρχες, όπως ήταν και ο οικοδεσπότης, ο δικός μας, ο κ. Πελοπίδας Καλλύρης, γιατί το διοργάνωσε ο Δήμος του Τρακίου και η Περιφερειακή Ένωτα Κορινθίας, το προσυνέδριο. Ήταν όμως και ο αγοραστός, ο Περιφερειάρχης. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδας. Ακριβώς, ναι, ήταν και αυτός εδώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό, γύρισε γύρω-γύρω, θα δείτε και οι δηλώσεις όλων των Δημάρχων και τα πάντα είναι γύρω από το θέμα των χρημάτων. Ουδής, μα ουδής ειλικρινά, έχει αντίρρηση να δώσει τα χρήματα. Όμως,
Όλοι ζητάνε να μάθουν την αλήθεια. Όπως είπε και ο πρόεδρος ο Γιώργος ο Πατούλης, είπε επιλέξει ότι δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά θα έρθει η κυβέρνηση να μας πει ότι πράγματι είμαστε στα βράχια και θα πάρει τα χρήματα να σώσει την πατρίδα. Τα λεφτά δεν είναι δικά μας, είναι των κατοίκων των δημοτών. Όπως είπε σωστά και ο Δημήτρης ο Καμπόσος, δεν είναι δικά μου παιδιά, οι δημότες θα με κυνηγήσουν. Όμως εγώ θα προσθέσω αυτό που είπε ο Καμπόσος και που είμαι σύμφωνος μαζί του, όπως είπε και ο Μακρυγιάννης, και τα χρυσαφικά μας και τα σημικά μας να δώσουμε αν τα χρειάζεται την πατρίδα, αρκεί να ξέρουμε το λόγο. Και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια αντιδημοκρατικότητα στην ιστορία. Η κυβέρνηση με το έτσι θέλω και σε μια κακή συγκυρία και σε μια κακή στιγμή και σε μια κακή μέρα έκανε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σύμπτωση είναι δεδομένο 100%. Καμιά φορά όμως είναι κακές συμπτώσεις και δεν είναι καλό να επαναλαμβάνονται. Νίκο, διαφωνούν οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι, και αυτό βέβαια το είδες και εσύ εκεί στο συνέδριο, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παρέμβαση στα αυτοδιοικητικά δεδομένα. Όχι ερώτηση, χωρίς είχαν να τους αναφέρουν τον τρόπο, τον λόγο, πότε θα τα πάρουν πίσω, πώς θα τα πάρουν πίσω, ποιος είναι ο τόκος, τι, το άλφα, τίποτα απολύτως. Το θεωρούν παρέμβαση στα αυτοδιοικητικά. Πολύ παρά στο τρέκλεψε ο Ψινάκης, παρά όλα τα άλλα. Μάλιστα. Εκεί όμως θέλω να σου προσθέσω, και είναι σημαντικό, είναι ότι όλοι οι δήμαρχοι και οι αντιπεριφερειάρχες που μιλήσανε ήταν με προσεκτικά λόγια αντίθετοι με την άποψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του Πέτρου Τατούλη, ο οποίος αναφανών είπε ναι, πάρτε τα χρήματα χωρίς δεύτερη σκέψη, ξέρω εγώ, να μείνει η κυβέρνηση και να στηρίξουμε το κράτος. Όλοι τον μέμφουνε ευγενικά μεν, μαζεμένα μεν, αλλά όμως τον μέμφουν όλοι. Επί της ουσίας όμως, Νίκο, να σημειώσουμε το εξής. Επειδή πάντα η κάθε κυβέρνηση επικαλείται εθνικούς λόγους, λόγους του κράτους για να πετύχει στόχους, βλέπω ότι σήμερα υπάρχει μια μεταστροφή από την πρώτη έτσι, ευνηδιαστική απόφαση, μεταστροφή και των περιφερειαρχών και των δημάρχων κλπ. Γιατί επικαλούνται το εθνικό συμφέρον. Πάντως, με αυτόν τον τρόπο, σε όλα τα χρόνια που ασκούν διοίκηση, τα κράτη, τα κεντρικά κράτη, κεντρικές κυβερνήσεις, αυτή την καραμέλα. Αυτή την καραμέλα λένε. Ναι, είναι κάτι που σε προκαλεί Θεός. Γιατί μιλάμε για την ίδια μας την πατρίδα, Κατερίνα, και σου προκαλεί Θεός να τη σώσουμε. Κανείς δεν είπε όχι. Κανείς δεν είπε όχι, αλλά εγώ ξέρω ότι από τους μεσαίους, από τη μεσαία κοινωνική τάξη και από τους πιο φτωχούς παίρνουν τα χρήματα, και ενώ παραμένουν οι λίστες Λαγκάρντ και άλλες λίστες, Λιχνεστάιν κλπ, παραμένουν στο απειρόβλητο. Άρα λοιπόν για άλλη μια φορά επικοινωνία. Να έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια σκέψη έτσι που δεν την είχα βγάλει και μου τη βγάζεις εσύ προς τα έξω, ότι όσο εύκολα μπορούν από τη μία, τόσο απλοϊκά και εύκολα μπορούν και από την άλλη. Τα παίρνουν από παντού χωρίς ερώτηση, χωρίς καν. Δηλαδή δεν χρειάζεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου ούτε τίποτα. Κάποτε θα πρέπει να τα συζητήσουν με τον λαό. Και ο λαός δεν μπορεί να ακούει ψέματα νύχτα μέρα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κατερίνα, κάποιοι εξακολουθούν και ψεύδονται. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ας βγει να μας το πει επίσημα. Κύριοι, πάμε στα βράχια. Γιατί ξέρεις τι είπε και ένας άλλος δήμαρχος. Μήπως είναι τεστίπια για να βγαίνουν στα ΜΟΜΟΕ και να βλέπουν την κοινή γνώμη τι ακριβώς θέλει. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Κανείς δεν ξέρει, τίποτα δεν ξέρουμε. Κανείς δεν μας λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, με τον απόϊχο λοιπόν του προσυνεδρίου. Είναι πραγματικά απόϊχος, είναι πολύ σημαντικό, διότι ήταν προσωπικότητες από όλους τους δήμους της Αττικής και της Πελοποννήσου, και ο κύριος Νίκας και ο κύριος Πνευματικός, Καμπόσος, ο Κοστούρος, όλοι οι δήμαρχοι. Α, βέβαια δεν ήταν της Τρίπολης το δήμαρχο, ναι. Ο κύριος Παυλής δεν ήταν, εκεί είναι γεγονός. Μάλιστα. Από την Τρίπολη δεν ήταν. Από την Ιχαλία ήταν. Σπάρτη δεν ξέρω, δεν είδα. Σημαντικοί δήμαρχοι που λείπανε. Μάλιστα. Ίσως δεν προλαβαίνανε γιατί είχαν πολύ σοβαρότερα πράγματα, ή ίσως πήγαν να κλειδώσουν το χρηματοκιβώτιο και να τους πάρουν τα λεφτά. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση για το καλό της πατρίδος να συμβάλλουμε στον εσωτερικό δανεισμό και, όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, να δώσουμε και τα σεμικά μας άμα χρειαστεί, αλλά να μάθουμε την αλήθεια από την κυβέρνηση. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Άγγους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος και ο Δήμαρχος Ναυπλιών Δημήτρης Κοστούρος. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ, που ο καθένας υπηρετεί ένα θεσμό, άλλοι είναι αντιδήμαρχοι, άλλοι είναι δήμαρχοι, άλλοι είναι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την προσυνεδριακή φάση που θα έπρεπε όλοι μας να συζητάμε για τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, συζητάμε για τους ακρογωνιαίους λίθους της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι η χρηματοδότηση.
Τα χρήματα στους Δήμους δεν είναι χρήματα των Δημάρχων. Ούτε τα ρυθμίζουν εκείνοι κατά το δοκούν. Υπάρχουν επίτροποι που έχουν θεσπιστεί και θεσμοθετηθεί από το παρελθόν, οι οποίοι ελέγχουν τις δαπάνες. Άρα λοιπόν, αυτά τα χρήματα που λέει η κυβέρνηση ότι θέλει να πάρει από τους Δήμους, είναι χρήματα που θα λείψουν από τους παιδικούς σταθμούς, θα λείψουν από τα κομμάτια της πρόνοιας, θα λείψουν από τα πετρέλαια από τα απορριμματοφόρα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Και θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή να εκφράσω μια αγωνία. Ωραία, πήρε τα χρήματα των Δήμων και αν είναι για το καλό της πατρίδας, όπως είχε πει και ο Μακρυγιάννης, αν δεν κάνω λάθος, και τα ασημικά και τα χρυσαφικά για την πατρίδα. Να τα δώσουμε όλα. Μετά τους 2 μήνες που αρκούν αυτά τα χρήματα, τι θα κάνει η πατρίδα? Υπάρχει σχέδιο για μετά? Τι είναι εκείνο το σχέδιο λοιπόν το οποίο θα έπρεπε πρώτα να μας πούν σε μια κοινή, αν θέλετε, συνάντηση? Όπως σας είπα και στην αρχή, η δημοκρατία δεν συζητείται στα υπόγεια, ούτε στα καταγόγια. Η δημοκρατία θέλει αίθουσες, θέλει πλατείες, θέλει τι αγορεύει, βούλεται, αλλά με θέσεις και επιχειρήματα. Όχι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Για όλα αυτά αντιδράει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και στο τέλος της γραφής, εάν χρειάζεται να συγκρουστούμε κιόλας με ανθρώπους με νοοτροπίες λαθεμένες, θα συγκρουστούμε. Έκανε μια δήλωση χθες. Δεν θα το συζητήσω, δεν θα το συζητήσω. Ακούστε με. Ο καθένας εκφράζει δύο πράγματα. Εκφράζει αυτό το οποίο έχει ως θεσμό. Ο κύριος Σταντούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπερψηφίστηκε, είναι περιφερειάρχης για δεύτερη φάση. Έχει μισό λεπτάκι. Δεν είναι έτσι. Αν διαβάσετε καλά την ανακοίνωσή του, παρακάτω έχει άλλα, γράφει άλλα. Είπε ότι ναι, να βοηθήσουμε, αυτό δεν είπα και εγώ πριν από λίγο. Αλλά με κάποιο σχέδιο. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όμως να λέμε ότι θα δώσουμε τα αποθεματικά των Δήμων και να διαπράξουμε παράβαση καθήκοντος από τη στιγμή λοιπόν που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Όσον αφορά για τον Περιφερειάρχη που μου είπατε, εκφράζει λοιπόν από τη μια μεριά τον εαυτό του ο καθένας και από την άλλη μεριά το θεσμό του. Εάν μιλήσω σαν Καμπόσος Δημήτρης, θα πρέπει να ξέρω ότι είμαι απελευθερωμένος από τον θεσμό και δεν εκθέτω ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν από τη στιγμή που συνυπάρχουν τα δύο πράγματα σε ένα πρόσωπο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το συνέδριο είναι μια από τις πιο σημαντικές, πιστεύω, στιγμές της αυτοδιοίκησης, γιατί εδώ μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα μέσα από ανοιχτές καταστάσεις και μέσα από ανταλλαγή απόψεων επικοδομητική κατά πρώτον. Με κοινό στόχο το να βελτιώσουμε το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Από εκεί πέρα, για αυτό που συνέβη με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σαν ενέργεια και μόνο είναι καταδικαστέα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και για τέτοια ζητήματα. Και όταν αντιβαίνουν στις αρχές του συντάγματος, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι κάτι θεμητό. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Στην κρίσιμη κατάσταση, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει ενότητα. Αλλά για να μπορέσουμε να συνενέσουμε σε κάτι, πρέπει να ενημερωθούμε. Πρέπει να υπάρχει η αρχή της ισονομίας και της ανταλλαγής απόψεων για μένα. Πρέπει να θεωρήσεις τον άλλον ίσο, έτσι ώστε να τον φωνάξεις, να συζητήσεις μαζί του και από εκεί πέρα να συμφωνήσεις αφού του κάνεις γνωστή την κατάσταση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη στη χώρα. Δεν γίνεται να πει ότι όχι, εγώ δεν θα κάνω κάτι το οποίο βοηθάει τη χώρα. Όμως πρέπει να εξηγηθούν πολλά πράγματα και να υπάρχουν δεσμεύσεις για πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για τα χρήματα των Δημάρχων. Δεν μιλάμε ούτε για του Κοστούρου, ούτε για κάποιου άλλου. Μιλάμε για τα χρήματα του λαού μας, των δημοτών μας και αυτά υπερασπιζόμαστε. Να ολοκληρωθεί άμεσα η διαπραγμάτευση, διότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής για χάσιμο άλλου πολύτιμου χρόνου τη στιγμή που η ελληνική οικονομία καταραίει, επισημαίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει εκφράσει τη θέση της για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Σύμφωνα με αυτή, ο εσωτερικός δανεισμός που επιχειρεί η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση, άποψη την οποία εξέφρασε δημόσια η αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου μέσα από την κάμερα της ΔΕΑΡ τηλεόρασης. Δεν είμαστε αντίθετοι και δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντίθεση με κανέναν. Όμως πιστεύουμε βαθιά ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και με πολιτικό τρόπο, με ξεκάθαρο πολιτικό λόγο, διατύπωσε ο Περιφερειάρχης την άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η χώρα μας βρίσκεται σε συναγερμό, βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συνομολογούν όλοι. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη στιγμή, εμείς θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει και οφείλει, όπως και όλοι οι άλλοι φορείς της πόλης, να συνδράμουμε μόνο για ένα λόγο. Για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, για να σταματήσει να χρησιμοποιείται, όπως κατά το παρελθόν είχαμε δαιμονοποιήσει το μνημόνιο, τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν δεύτερο κακό λύκο σε ένα νέο παραμύθι που εξελίσσεται. Και αυτό λέγεται διαπραγμάτευση.
κυβέρνηση οφείλει. Είναι νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Οφείλει λοιπόν να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση για να δούμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει κάποιος να μας πει ποια θα είναι η επόμενη μέρα των πολιτών? Να σταματήσει επιτέλους η αγωνία, η ανασφάλεια? Υπάρχει λύση? Αυτό πρέπει να δούμε. Όλα τα υπόλοιπα μας αφήνουν παγερά διάφορους. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο κύριος Στατούλης έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αφουγκράζεται την κοινωνία και έγκαιρα τοποθετείται πολιτικά, διαφοροποιούμενος πολλές φορές από το σύνολο, αλλά αργότερα δικαιώνεται. Αυτή τη λοιπόν στιγμή λέμε, και το λέμε με στεντόρια φωνή, καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ελπιδοφόρα μέρα. Άλλωστε αυτό έχει υποσχεθεί στους πολίτες. Δεν μπορούμε λοιπόν να μένουμε στην πολυτέλεια των συσκέψεων, των συζητήσεων, των όλων αυτών τα οποία βλέπουμε. Η ΕΝΠΕ δεν είναι ένα όργανο συνδικαλιστικό. Είναι πολιτικό όργανο. Ο κάθε περιφερειάρχης έχει δικαίωμα να εκφράσει τη δική του πολιτική γνώμη βασιζόμενη σε αυτά που έχει πει στους πολίτες οι οποίοι τον ψήφισαν. Εμείς όταν λέγαμε ότι είμαστε η παράταξη εκείνη η οποία είναι ανεξάρτητη, δεν έχει κομματικές αγγυλώσεις, μιλούσαμε για έναν άδολο ακομμάτιστο πατριωτισμό, λέγαμε ότι πρέπει να ενώσουμε και να συσπυρώσουμε τις υγιείς δυνάμεις, το εννοούσαμε αυτό και αποδεικνύεται τώρα. Όπως την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν υπήρχε κάτι το οποίο θεωρούσαμε αρνητικό, βγαίναμε δυναμικά μπροστά, και όταν ήταν θετικό επίσης το λέγαμε, έτσι ακριβώς κάνουμε και τώρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη χώρα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια εκλεγμένη κυβέρνηση, πρέπει όλοι να συστρατευτούμε σε προσπάθεια ισχυροποίησης της χώρας μας. Και επίσης δεν κατανοούμε γιατί τόσος θόρυβος, τα χρήματα τα οποία υπάρχουν ως διαθέσιμα υπόλοιπα, ως αποθεματικά δηλαδή, αντί να είναι σε μια συστημική εμπορική τράπεζα, για ποιο λόγο αντιδρούμε στο να είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος? Αλίμονο εάν σκεφτούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα καταστρέψει τη χώρα. Δεν θέλουμε να το φανταστούμε αυτό. Εξάλλου, ας δούμε τι θα κάνει. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι με πρόφαση αντιπολίτευσης σταματάμε το έργο της και αύριο πιθανόν να πει ότι εξαιτίας των αντιδράσεων δεν προχώρησε. Έτσι καθαρά εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες. Η δική μας πρόταση κατατέθηκε και στην ΕΝΠΕ ως διαφορετική πρόταση. Εμένουμε σε αυτό και λέμε μόνο μία τελευταία φράση, η οποία θεωρώ ότι είναι ειδοποιώς διαφορά. Αλίμονο σε όποια κυβέρνηση, οποιοδήποτε κόμματος φανταστεί ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυτοτέλεια, την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των αιρετών περιφερειών βάσει του νόμου 3852, αλίμονο. Εμείς στεκόμαστε καλά στα πόδια μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Γι' αυτό και λέμε ναι, θα είμαστε αρρωγοί μόνο στην περίπτωση εκείνη που γίνεται ένα βήμα και παίρνετε μία πρωτοβουλία ισχυροποίησης της χώρας μας. Μόνο τότε, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν κάποιος έχει κάτι άλλο πίσω από το μυαλό του, δηλαδή να προχωρήσει σε κατασχέσεις ή σε οριστικές ρήξεις ή να θέσει σε κίνδυνο την νομισματική κατάσταση της χώρας μας, τότε θα μας βρει στεναρά απέναντι της. Δείτε σε λίγο. Οι υποχρεώσεις όσων έκαναν αίτηση για επίδομα ενοικίους είδησης και δωρεάν ρεύμα. Αντιδράσεις στην κοινωνία για την οικία, για τα τραπεζοκαθίσματα. Σχολικός εκπομπισμός από την Οδύσσια. Το πρωί διαστόματος του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα μας έλειπαν 400 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες του κράτους. Δεν πέρασαν δύο ώρες και τα 400 εκατομμύρια ευρώ που έλειπαν βρέθηκαν και μάλιστα στη διαδρομή του κ. Μάρδα από το σπίτι στο γραφείο του. Πριν μια μισή ώρα που είπα για 400 εκατομμύρια ευρώ ήμουν σπίτι μου. Τώρα είμαι στο γραφείο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας. Ειδικότερα ο κύριος Μάρδας, μιλώντας το πρωί στο ΜΕΚΑ και περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας, δήλωσε: «Μας λείπουν 400 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες του κράτους. Δεν είναι μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις, είναι και οι λειτουργικές δαπάνες», εξήγησε. Λίγο αργότερα όμως και μιλώντας στο ΣΤΑΡ, υπογράμμισε: «Κάναμε συσκέψεις όλη αυτή τη μια μισή ώρα και θεωρούμε ότι καλύπτεται αυτό το ποσό. Είδαμε πόσα χρήματα μπορούν να έρθουν αμέσως και θεωρούμε ότι σύμφωνα με αυτά που έχουμε και αυτά που προσδοκούμε θα ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα».
Όπως είπε, αυτή τη μία μισή ώρα δούλεψαν στο Υπουργείο και τελικά βρέθηκαν τα χρήματα που λίγο πριν ο αναπληρωτής υπουργός δήλωνε ότι δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα τάξει στις 24 και 27 Απριλίου. Ερωτηθείς για το από πού βρέθηκαν τα χρήματα αυτά, ο κύριος Μάρδας απάντησε: υπάρχουν ασφαλιστικά ταμεία που μας έστειλαν μήνυμα ότι έχουν την πρόθεση να καταθέσουν κάποια χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυτό που θα δώσουν μπορεί να είναι παραπάνω από αυτό που χρειαζόμαστε. Εμείς όμως εξακολουθούμε να ψάχνουμε να βρούμε χρήματα έτσι ώστε να έχουμε ένα μεγάλο μαξιλάρι, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και τον Μάιο. Όπως είπε, η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα σύνολο ρεζερβών βασιζόμενη στα δυσμενέστερα σενάρια τα οποία μπορεί να συμβούν, δηλαδή στη μη επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές. Επίσης, ο κ. Μάρδας είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με δημόσιες εταιρείες όπως η ΔΕΣΦΑ και η ΔΕΠΑ, ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια να βρεθούν χρήματα και ξεκαθάρισε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό καθεαυτό το ποσό των 400 εκατομμυρίων που θεωρούμε ότι θα το καλύψουμε, αλλά εμείς θέλουμε ένα μεγάλο σύνολο αποθεμάτων έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε απρόσμενο υπάρξει. Στόχος μου είναι τα 2,5 εκατομμύρια, τα οποία τα χρειάζομαι για να καλύψω και οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει και το Μάιο. Πάντως, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί και θα σταματήσει η οικονομική ασφυξία της χώρας. Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσαν από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης οι πρωινές δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα ότι έλειπαν 400 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες του κράτους. Ο συντονιστής οικονομικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Ταϊκούρας, για τις δηλώσεις του κ. Μάρδα έκανε την ακόλουθη δήλωση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Μάρδας από χθες στις συχνές δημόσιες εμφανίσεις του επαναλαμβάνει ότι θα εκπλαγείται από ό,τι παραλάβαμε το Φεβρουάριο. Υποθέτω πως κατανοεί ότι με το να μην γίνεται τώρα απολύτως σαφής τροφοδοτεί το γενικό κλίμα της δημιουργικής ασάφειας που τείνει να παραλύσει την οικονομία. Υπενθυμίζω ότι κατά την παράδοση παραλαβή πριν από 3 μήνες, ο κ. Μάρδας ενημερώθηκε πλήρως από τον ερχόμενο αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και αναλυτικά από τα διευθυντικά στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για όλα τα ζητήματα και τις εκτιμήσεις τους. Επειδή πιστεύω ότι στο δημόσιο βίο της χώρας μας ο διάλογος για να είναι δημιουργικός δεν πρέπει να γίνεται με υπονοούμενα και μελλοντικές δίθεν αποκαλύψεις, ζητώ από τον κύριο Μάρδα να γίνει άμεσα απολύτως σαφής. Θεωρώ πως θα συμφωνεί ότι τα αδιέξοδα στην πολιτική δεν αποτελούν επαρκή λόγο για να θολώνουμε και άλλο την πολιτική ατμόσφαιρα στη χώρα. Νέα πρόσκληση για σύγκληση Συμβουλή Πολιτικών Αρχηγών. Διαπραγματευόμαστε από την χειρότερη δυνατή θέση με την χρεοκοπία να μας περιμένει στη γωνία. Οι στιγμές είναι εθνικά κρίσιμες, ανέφερε ο κ. Τσιόδρας, επαναφέροντας τη χθεσινή πρόταση του επικεφαλής του Ποταμιού για την σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Καλούμε τον Πρωθυπουργό και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη να κάνουν αποδεκτή την πρόταση του Σταύρου Θεοδωράκη για σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο λαός έχει δώσει εντολή για διαπραγμάτευση και συμφωνία με τους εταίρους μας. Εντολή ρήξης και χρεοκοπίας δεν έχει κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του Ποταμιού. Κάθετα αντίθετο στην απόφαση της κυβέρνησης για τα αποθεματικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμφανίζεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, Σταύρος Αυγουστόπουλος, ο οποίος μάλιστα διεμήνυσε στο κεντρικό κράτος, κατά το τηλεφώνημα που δέχθηκε για το θέμα, ότι τα αποθεματικά του Λιμενικού Ταμείου είναι μηδενικά. Όχι σύμφωνο, αλλά με βρίσκει αντίθετο. Και για τον απλό και μόνο λόγο θα σας αναφέρω το εξής. Από το 1994 που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, όταν δημιουργήθηκε ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πρώτα άρθρα μιλούσαν για οικονομική αυτοτέλεια των τοπικών των ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Το ίδιο λέει και ο Καποδίστριας, το ίδιο λέει και ο Καλλικράτης. Έρχεται τώρα, κατ' εμέ, είναι μια ανεγκέφαλη εντελώς απόφαση, να ζητήσει υπόλοιπα από δήμους και περιφέρειες τη στιγμή που η επιχορήγηση, οποιαδήποτε επιχορήγηση έχει συρρυκνωθεί κατά 60%. Οπότε καταλαβαίνετε και ποιος δήμαρχος ή ποιο δημοτικό συμβούλιο θα είναι αφελέστατο από τη στιγμή που έχει μεγάλες ανάγκες οικονομικές να παρουσιάσει πλεόνασμα. Μπορεί κάλλιστα με διαδικασία του κατεπήγοντος να πάρει 2, 3, 4 αποφάσεις, να εκτελέσει έργα παλαιότερα. Θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Ως λιμενικό ταμείο. Ως λιμενικό ταμείο. Ανάγκες που δεν μπορούν να. Υπήρχε ένα τηλεφώνημα, δεν ξέρω, μάλλον το Υπουργείο Οικονομικών, όπως με ενημέρωσαν, διότι σήμερα ήμουν στα δικαστήρια, που ζητούσε ποια είναι τα ταμιακά υπόλοιπα του λιμενικού ταμείου. Το θέμα είναι εάν τα χρήματα αυτά προέρχονται από επιχορηγήσεις. Με επιχορήγηση μηδέν. Οπότε κάνετε να λάβετε μηδέν. Θεωρώ ότι κάπου αυτό θα πρέπει το μήνυμα να μαζευτεί λίγο, έτσι, γιατί δεν έχει σχέση τι σημασία, τι δημιουργεί, τι ψυχολογία δημιουργεί στον ελληνικό χώρο
Και δεν μιλάω μόνο. Εμένα με έχουν ρωτήσει σήμερα 10-15 άτομα αν το παιδί μου αύριο θα μπορεί να το πάρει το λεωφορείο, θα έχει πετρέλαιο για να το πάει σχολείο. Μιλάμε για σοβαρά ζωτικά θέματα. Δεν μπορούν τώρα να έρχονται. Και το άλλο, οι περισσότεροι πόροι των Δήμων προέρχονται από δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη εισπράττονται και προορίζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτό σας λέω, ποιος θα είναι αφελής αύριο το πρωί να στερήσει το έσοδο το δικό σου που εσύ έχεις πληρώσει για το σπίτι σου, για το ακίνητό σου κτλ. Να το δώσει για έναν άλλο σκοπό που για μένα δεν ξέρω θα εξυπηρετήσει. Ευνηδιαστήκαμε από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για την τοποθέτηση των αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, δήλωσε ο επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ναυπλίων Χρήστος Γραμματικόπουλος, εξερχόμενος του Δημοτικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκε το θέμα. Αλλά προέχει το συμφέρον της χώρας και σε αυτό πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως είπα τώρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καταδικαστέα κυρίως για τον ευνηδιαστικό τρόπο με τον οποίο επευλήθη. Χωρίς δηλαδή να υπάρξει μία συζήτηση, χωρίς να υπάρξει ένας διάλογος με κανέναν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι Δήμοι πληρώνουν και αυτοί μισθούς, έχουν κοινωνική πολιτική και βάζουν πλάτη και οι Δήμοι. Έπρεπε λοιπόν να έχει προηγηθεί μία συζήτηση. Ως προς αυτό είναι λάθος η κίνηση. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως τόνισα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να δούμε και τη συνολική εικόνα. Να μην κοιτάει ο καθένας το δικό του μαγαζί μεμονωμένα. Αν καταρρεύσει η χώρα, δεν έχει καμία σημασία πού θα βρίσκονται τα αποθεματικά, αν θα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος ή αν θα είναι σε μια συστημική τράπεζα. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα και να καταλάβουμε όλοι ότι προέχει η σωτηρία της πατρίδας. Και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη σε αυτή την υπόθεση. Επομένως, ακραίες ανακοινώσεις, ακραίες ενέργειες δεν είναι της ώρας αυτής. Δεν είναι της ώρας αυτής. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, και εγώ τη βλέπω σαν ελληνική κυβέρνηση, δεν τη βλέπω ούτε σαν κυβέρνηση του ενός κόμματος ούτε του άλλου κόμματος, να πετύχει. Αυτή ήταν η στάση εγώ που είχα πάντοτε. Είτε ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είτε είναι η κυβέρνηση τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε, εγώ δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Κύριε Γραμματικόπουλο, όμως εν ονόματι αυτής της σωτηρίας του κράτους έχουν πληρώσει το μάρμαρο, θα το έλεγα έτσι λαϊκά, μόνο οι πολίτες και μάλιστα η μέση κοινωνική τάξη και η κατώτερη κοινωνική τάξη. Μήπως θα έπρεπε να ξεβρεθούν τα χρήματα από άλλους πόρους και όχι να βάλουν πάλι σε μια διαδικασία να στερούνται οι δημότες ενδεχομένως κάποιες παροχές από τους Δήμους? Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Από ποιους πόρους όμως είναι το ερώτημα? Εδώ είναι το δύσκολο. Όλοι συμφωνούμε. Η μεσαία τάξη έχει πεθάνει. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν λιώσει. Μισθωτοί συνταξιούχοι στο μισό. Όλη η κοινωνία είναι με την πλάτη στον τοίχο. Όλοι λένε ότι πρέπει να βρεθούν από κάπου, αλλά όταν τους κάνεις το ερώτημα από πού να βρεθούν, δεν απαντάει κανένας. Μήπως από τη φορολογία των υψηλών κονδυλίων που έχουν κάποιοι, ή από κάποιες λίστες Λαγκάρτ ή κάτι άλλο. Αυτό όλο το λένε, όλο το ακούμε, αλλά όταν φτάνει το πράγμα να γίνει, ξαφνικά όλοι κολώνουν. Εγώ πιστεύω ότι η τωρινή κυβέρνηση, τη οποία είναι και μια προγραμματική δέσμευση πολύ βασική, έτσι, και είναι και μια απέτηση και των δανειστών αυτή. Ελπίζω να το κάνει. Δηλαδή, αν δεν το κάνουν και αυτοί τώρα, που έχουν έρθει με μια νοπή λαϊκή εντολή, που είναι ένα αίτημα όλης της κοινωνίας, επιτέλους να πληρώσουν όλοι αυτοί που είναι στις λίστες Λαγκάρντ και οι οποίοι έχουν παράνομα βγάλει λεφτά, έτσι. Δεν λέμε αυτοί που τα έχουν βγάλει νόμιμα. Πολλές. Όταν να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε να γίνει. Στιγμής αυτό παίρνουν μέτρα εις βάρος του λαού. Γιατί, οι Δήμοι μπορεί αύριο να μην έχουν βενζίνη να βάλουν στα πορηματοφόρα. Μπορεί να μην έχουν τα νοσοκομεία βενζίνη για να μεταφέρουν τους. Ναι, να πω και κάτι ακόμα τώρα, βέβαια. Με την πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου, ουσιαστικά δεν παίρνουν τα χρήματα των Δήμων. Λειτουργεί η κατάσταση των ρέπος που λέμε. Τα χρήματα δηλαδή είναι διαθέσιμα για τον κάθε Δήμο. Μπορεί να παίρνει ο Δήμος ανά πάσα στιγμή το 10% και με αίτησή του να παίρνει και μεγαλύτερο ποσό. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Δεν είναι, είμαι απόλυτα βέβαιος. Δεν μπορεί να κατάσχει τα χρήματα του Δήμου. Αυτό δεν γίνεται. Όμως, σας είπα και πάλι, όταν το κάνεις ευνηδιαστικά, με τον τρόπο που το κάνεις, και προσέχτε, να δούμε και μια γενικότερη πολιτική εικόνα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε μια διαπραγμάτευση. Τι μήνυμα εκπέμπει προς το εξωτερικό? Εκπέμπει την ώρα που διαπραγματεύεσαι με τον άλλον ότι εσύ πεθαίνεις. Άρα ο άλλος το εκλαμβάνει σαν καινούργια δυναμία σου αυτού. Και έρχεσαι σε πιο δύσκολο σημείο διαπραγματευτικά μετά. Από ό,τι κατάλαβα, συμφωνείτε ως προς την πράξη, όχι ως προς τον ευνηδιασμό, λοιπόν. Διαφωνώ, όπως σας είπα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πράξη, αλλά για την ουσία της πράξης οφείλουμε να τη δούμε όλοι. Δεν μπορεί να την απορρίψει κανένας τόσο εύκολα. Θετική ήταν η τοποθέτηση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αύρα Ναυπλίου Παντελή Κοκκινόπουλου στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα αποθεματικά των Δήμων που ζήτησε η κυβέρνηση και τόνισε ότι η πράξη δεν αποτελεί παραχώρηση των χρημάτων των Δήμων αλλά απλό δανεισμό για να μπορέσει η χώρα να διαπραγματευτεί. Όλοι είχαμε τις απορίες μας, mm-hmm. πρέπει να το πω αυτό, γιατί οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
δεν συνάδει με την ιδεολογία μας, την αντίληψή μας γενικώς για το πολιτικό γίγνεσθε. Και έτσι αναρωτηθήκαμε κι εμείς κατά πόσον αυτή η αναγκαιότητα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και δεν το κρύβουμε ότι ναι, δεν είναι επί των αρχών μας. Από εκεί και πέρα, στο Σύνταγμα προβλέπεται, σε περιπτώσεις κρίσης, μεγάλες κρίσεις κλπ, και αυτό το θέμα να μπαίνει στο παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση είναι αυτή που είναι. Δεν θεωρώ ότι η ΟΤΑ θα έπρεπε να είναι έξω από την βοήθεια που πρέπει στην τοπική αρχή, στην κεντρική εξουσία, στην κυβέρνηση, να συμμετέχει και αυτή με τον τρόπο που μπορεί. Θέλω να πω ότι δεν έρχεται η κυβέρνηση να πάρει τα χρήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα δανείζεται. Ένας εσωτερικός δανεισμός είναι, που υπάρχουν και κάποιες ρέγγολες πάνω στις οποίες θα βασίζεται αυτή η δανειοδότηση, να το πω. Πρώτα-πρώτα, δεν είναι ένα πάγιο μέτρο. Ισχύει για ένα κάποιο χρονικό διάστημα που οι ανάγκες θα απαιτούν για να ισχύει. Δεύτερον, ακούστηκαν για τα ρέπος κλπ. Δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα ανταλλαγούν χρήματα με ρέπος. Ακόμα είναι στη διαβούλευση. Τρίτον, δεν παίρνει γενικώς από το αποθεματικό των Δήμων. Από το διαθέσιμο παίρνει. Και αυτό το 10% που λέγεται, έτσι, είναι 10% από τις, αφού και εφόσον έχουν βγει οι λειτουργικές ανάγκες του κάθε Δήμου. Κάθε 15 μέρες μπορεί να αλλάζει το καθεστώς. Δεν σημαίνει ότι θα πάει να τα πάρει τα λεφτά, ότι δεν μπορεί ο Δήμος να πάει να πάρει τα λεφτά του από την τράπεζα. Και δεύτερον, ότι εάν χρειαστεί και παραπάνω, μέσα σε ένα πλαίσιο τριών ημερών, σε ένα περιθώριο χρονικό τριών ημερών, τεσσάρων, θα μπορεί να πάρει άλλο ένα 10 ή 15%. Κατά συνέπεια, ακούστηκαν και πάρα πολλά πράγματα από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την Ελλάδα, περιφερειάρχες κλπ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται λόγια όπως εκείνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει πολιτική όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάγιες ήταν οι θέσεις και το έχει αποδείξει και σαν αντιπολίτευση όταν ήταν, ότι την αυτοδιοίκηση την έχει στην πρώτη γραμμή. Έχει αποδείξει ότι το 60% των περικοπών που είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις το πολέμαγε. Έτσι λοιπόν, όταν και η Εκκλησία, το είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από μόνη της έρχεται να βοηθήσει οικονομικά, το είπε ο Αρχιεπίσκοπος, η τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι ένα κομμάτι της διακυβέρνησης της χώρας, δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτό το νταλγκά που δυστυχώς όλοι έχουμε πέσει. Αν και το ενδιαφέρον κρίνεται μεγάλο, ελάχιστοι είναι αυτοί που τελικά θα πάρουν το επίδομα ενοικίου, την κάρτα σύντησης και το δωρεάν ρεύμα από τις παροχές για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης, αφού τα κριτήρια, ιδιαίτερα τα εισοδηματικά, αφήνουν εκτός πολλούς πολίτες. Μέσα σε μία ημέρα έγιναν 8.666 αιτήσεις, όπου 6.815 έγιναν ηλεκτρονικά και άλλες 1.851 αιτήσεις μέσω ΚΕΠ. Όσοι κάνουν αίτηση θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της μετά από τη λήξη των αιτήσεων στις 20 Μαΐου του 2015 μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΔΙΚΑ που έκαναν την αίτηση. Οι αιτούντες όμως έχουν και επιπλέον υποχρεώσεις να υλοποιήσουν εφόσον κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ενοικίου, την επιδότηση σύντησης και το δωρεάν ρεύμα. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το Υπουργείο για τις παροχές, οι αιτούντες που δεν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και ενδιαφέρονται για την παροχή της δωρεάν επανασύνδεσης του ρεύματος και τη δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο μέσω link που θα ανοίγει στην παρούσα εφαρμογή όπου θα συμπληρώνουν την αίτησή τους για την ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Το ίδιο εάν προστατεύουν 4 ή περισσότερα παιδιά και δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών. Δικαιούχοι για το επίδομα ενοικίου και το δωρεάν ρεύμα, οι οποίοι αν και είχαν την υποχρέωση δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2 και Ε3 και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το οικονομικό έτος 2015
2014 για τη χρήση του 2013 δεν μπορούν να λάβουν τις παροχές, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Οι ετούντες θα πρέπει να δηλώνουν οπωσδήποτε συγκεκριμένο ΚΕΠ, όπου επιθυμούν να απευθυνθούν μελλοντικά για να διεκπαιρεώσουν διαδικασίες που δεν μπορούν να γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο ετών θα μπορεί να εισέρχεται στην ηλεκτρονική αίτηση ιδιωτικά ή μέσω του ΚΕΠ που έχει δηλώσει στην αίτησή του και να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Από την ηλεκτρονική του αίτηση αλλά και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή του θα πληροφορηθεί και το τελικό αποτέλεσμα στο αίτημά του για χορήγηση μιας ή περισσότερων παροχών. Σε περίπτωση έγκρισης παροχής επιδόματος ενοικίου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνάψουν νέα μισθωτήρια σύμβαση ή ανανέωση υφιστάμενης και στη συνέχεια να εισέλθουν εκ νέου στην ηλεκτρονική του αίτηση για να συμπληρώσουν το αφημί και του εκμισθωτή τους, ο οποίος θα εισέλθει στη συνέχεια για να εισαγάγει στοιχεία ώστε να δοθεί απευθείας το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος χορήγησης παροχής ή παροχών, επιτρέπεται υποβολή αιτήματος επανεξέτασης μόνο για το συγκεκριμένο λόγο απόρριψης, ο οποίος θα αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου. Η υποβολή γίνεται γραπτό στα ΚΕΠ που έχουν δηλωθεί στην αίτηση για τη διεκπαιρέωση διαδικασιών που δεν υλοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και ο ΕΤΟ δίδεται να προσκομίσει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την πραγματική του κατάσταση. Το αίτημα επανεξέτασης υποβάλλεται εντός προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημόσιας ενημέρωσης και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Οφειλή που ξεπερνά τις 11.000 ευρώ παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή Σπάρτης από την προηγούμενη. Με 50 κινητά τηλέφωνα στα χέρια αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου, ο πρώην Δήμαρχος επιδίωξε τον καλύτερο συντονισμό, αλλά τελικά απέδωσε χρέη για τα οποία θα αποδοθούν και πολιτικές ευθύνες. Λοιπόν, θα ενημερώσω το Σώμα με τα ποσά τα οποία αυτή τη στιγμή προστάει ο Δήμος στην Προσμοτέ. Με σημερινά στοιχεία. Όσα που αφορούν τον Δήμο Σπάρτης και το υψηφόδρομο ποσό, το οποίο είναι αυτό που είπα, 675,82, αυτό το οποίο κρέμεται στο αφημί του Δήμου Σπάρτης, προέρχεται από συσκευές στην χρήση 50 συσκευών, οι οποίες είχαν δοθεί στο Δήμο Σπάρτης. Άρα το ποσό το οποίο φαίνεται, κύριε συνάδελφε, το οποίο αυτή τη στιγμή οφείλουμε την Προσμοτέ, υπερβαίνει τις 11.000. Εγώ θα ήθελα κάποιος από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή να πούμε γιατί όσον αφορά, ας αφήσουμε τους άλλους δύο Δήμους, όσον αφορά την περίπτωση του Δήμου Σπάρτης. Γιατί δεν προχώρησε τότε η Δημοτική Αρχή στην διακοπή των τηλεφωνικών συσκευών αφού έληξε πάλι ο χρόνος της δωρεάν συνδρομής που υπήρχε από την Προσμοτέ. Άρα εδώ πέρα γίνεται το ερώτημα τώρα και ρωτάω το Δημοτικό Συμβούλιο πώς θα προχωρήσουμε στην πληρωμή. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει προς την Προσμοτέ. Επειδή αυτό έχει αποδώσει και οι υπηρεσίες είχαν καλή συνεργασία μεταξύ τους οι υπάλληλοι, έγινε η συμφωνία. Αυτοί θέλουν να πληρώνουν το κόστος οι ίδιοι, όπως είπα, είχαν προκύπτει. Ποιοι οφείλουν το ποσό, αν δεν μπορεί να πληρώσει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πληρώσει. Και θα πω ότι μπορεί να πληρώσει. Μου φαίνεται καθαρά από όλες αυτές τις συσκευές ποιος εργαζόμενος το είχε πληρωθεί, εάν είχε μόνο το πάγιο, εάν είχε κάνει παραπάνω από χρήση, προκύπτουν όλα. Και έγινε κάποια προσπάθεια να συγκροτούν τα χρήματα για να τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν ανταποκρίθηκαν οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι μάλλον, αλλά είπα ότι επειδή αυτό ήταν υποφελία τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, δικαιολογείται με επιλογή. Αν δεν θέλετε να το πληρώσετε, υπάρχει ο άλλος τρόπος, κάθε ένας φαίνεται τι ποσό οφείλει να κοιτούν να το υποβάλλουν. Προκύπτει όμως και γι' αυτό πήρα τον λόγο. Ότι λέει μπορεί να πληρωθούν. Ερώτημα, γιατί δεν πληρωθήκαν τα τηλέφωνα των υπαλλήλων από το 12 που έκανε τη διακοπή μετά από 6 μήνες που έκανε την διακοπή που τα διακόψατε γιατί δεν τα πληρώσατε τότε. Και δεν τα αναζητήσατε από τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι, επειδή εγώ συζήτησα με υπαλλήλους, γιατί όντως οι γυναίκες όταν το δούμε προσωπικοποιηθούν, δεν είχαν δεσμευτεί για το επιπλέον. Για το επιπλέον. Δεν είχαν δεσμευτεί, λέμε, ήταν από τα χρήματα του Δήμου, είναι ένα ζήτημα τώρα. Ναι, αλλά είναι από τα χρήματα του Δήμου, το δώσαν για να εξυπηρετούν και
και δεν ξέραν ότι η υπέρβαση θα πληρωθεί. Και αυτό πρέπει να το δούμε με μια, με ένα εσωτερικό έλεγχο δικό μας, με μια διαπραγματευτική επιτροπή. Να είναι από εμάς ο κ. Αποστολάκος, από την παράταξη που είναι από κάποιο συνολικό σύμβουλο και από εσάς, από τις παρατάξεις εκεί, αν θέλετε, η ένας ή κάποιος άλλος, και δύο υπάλληλοι, το τμήμα πληροφορικής που αυτό ασχολήθηκε και το τμήμα οικονομικών, να δούμε και να καταγράψουν όλα αυτά και να έρθει το πόρισμα αυτό που θα έρθει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε πώς θα χειριστούμε το ζήτημα. Έξω δηλαδή από τις ευθύνες που υπάρχουν οι πολιτικές, να δούμε πώς θα το λύσουμε. Δεν ξέρω αν είναι περισσιακό το θέμα. Σίγουρα αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι τα χρήματα είναι των δημοτών. Και οφείλουμε να τα ξοδεύουμε με πάρα πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο. Τώρα, αν μπορεί να πληρωθεί ή όχι, να το δούμε. Έτσι. Αν είναι νόμιμο να παίρνουν οι δημοτικοί υπάλληλοι, δεν γνωρίζω καλά, νομίζω ότι δεν είναι νόμιμο οι δημοτικοί υπάλληλοι, ακόμα και είναι δωρεάν, να έχουν συσκευές οι οποίες κρέμονται από το αφημί του Δήμου. Αν ήταν και αυτό, δεν υπάρχει κανένα κοινό. Μπορούμε σε εσά να μην δικαιούται να έχει τηλεφωνία. Πρέπει να συσκευέσει. Α είναι δωρεάν, δεν μπορεί να κατεβαστούν στα αφήνη του Δήμου. Θέλω να ενημερώσω και την προβολή του Κυριακή ότι και οι δημοτικέ συμβουλίε δεν ήταν απειροί κάποιοι. Προστιμήτω όμω του καλέσαμε εμεί. Όπω του καλέσαμε προσωπικά και ήθελα να την πληρώσω. Και κάποιοι δεν είχαν καταθέσει ούτε τις κάρτες. Και κάποιοι που μιλάγανε εδώ πέρα για εξοικία δεν είχαν καταθέσει ούτε το τηλέφωνο τους. Κάποιοι. Στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αν κάνουμε την πράξη υπηρεσιακή διαδέλεση όλου του θέματος και καταγραφή, εμείς θεωρούμε ότι δύσκολα θα αποκομίσει τώρα τότε. Μάλλον προσωπικές συνευθύνες και εκεί να καταλήξει. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσω. Δεν βλέπω άλλη λύση. Και νομίζω ότι αδειγνώμη δεν πρέπει να πάρουν απόφαση. Είναι νόμιμο να παίρνουν δημοτικοί υπάλληλοι άσχετα με υπάρχουν ανάγκες και μετά τηλέφωνα που πρέπει να δώσουν του Δήμου. Όχι, όχι. Υπάρχει απόφαση, ορίζει ο Δήμαρχος ή από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών ένας, δύο, τρεις θα πάρουν. Υπάρχει και απόφαση από τον προηγούμενο Δήμαρχο. Λοιπόν, οπότε συστήνουμε την Επιτροπή να συμμετέχουν και να συμμετέχουν και να συμμετέχουν. Τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου τους έθεσαν στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Κοδέλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν στα γραφεία της Ένωσης στην Αστυνομική Διεύθυνση σήμερα το πρωί. Σήμερα είχαμε την επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κοδέλα Δημήτριο, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για τα θέματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό. Ήρθαμε σε συνεννόηση ώστε να γίνει αυτή η επίσκεψη τόσο στην Ένωση για να του αναφέρουμε τα θέματα που απασχολούν το προσωπικό, όσο θα επισκεφτεί σήμερα και την αστυνομική διεύθυνση, ώστε να έχει μια πλήρη άποψη από τους και από τη διοίκηση της αστυνομίας της Αργολίδας. Εμείς θέσαμε κάποια θέματα, όπως είναι η οργανική δύναμη της Αργολίδας, η οποία θα πρέπει να γνωρίζετε πως με το νομοσχέδιο της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αστυνομίας που είχε υπογράψει ο κύριος Δέδιας, το βρήκαμε τώρα μπροστά μας και την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μείωσε τις οργανικές θέσεις κατά 6.700 θέσεις, όπως ήταν υπογραμμένο το νομοσχέδιο. Και αυτή τη στιγμή από 296 άτομα, εμείς σαν Αργολίδα έχουμε 245 άτομα. Δια μαγείας, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα οργανικά μας κενά και εκεί που φωνάζαμε πως δεν έχουμε δύναμη πλέον, δύναμη για να περιπολίσουμε και να επαδρώσουμε τα περιπολικά μας, βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή να είμαστε πλήρεις. Γιατί ό,τι οργανικό κενό ήταν, εξαφανίστηκε βάσει αυτού του νομοσχεδίου. Θέσαμε ένα σοβαρό χτηριακό ζήτημα τη στέγαση του αστυνομικού τμήματος Κράνη 2, το οποίο πρέπει να μεταστεγαστεί σε ένα καινούριο κτίριο και πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες ώστε να εγκριθούν τα ανάλογα κονδύλια και να βρεθεί
καινούριο κτίριο για τη μεταστέγαση του αστυνομικού τμήματος Κρανιδίου, καθώς προτείναμε πως να συγχωνευτούν οι αστυνομικοί σταθμοί που βρίσκονται στο Λιγουριό, στη Παλιά Επίδαυρο και στη Νέα Επίδαυρο και να ιδρυθεί ένα μειχτό αστυνομικό τμήμα. Ζητήσαμε υλικοτεχνική υποστήριξη τόσο σε περιπολικά όσο και σε αλεξίσφαιρα. Η ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας να μην κατακερματίζεται και να λειτουργεί σαν μια εποχούμενη περιπολία, αλλά να λειτουργήσει πλέον σαν ομάδα, γιατί θα έχει πολλά ωφέλη ο νομός μας από την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας. Θέλουμε να δουλεύουμε με παδρωμένα περιπολικά, όχι περιπολικά με ένα άτομο, γιατί το ένα άτομο δεν προσφέρει ασφάλεια, και κατόπιν το ότι δώσαμε μια μεγάλη λύση στο ΕΦΕΚΑ Κορίνθου και ότι αποδεσμευτήκαμε και από τη φύλαξη στόχου οικίας στο Πορτοχέλη του Τέος Βασιλέως, το οποίο ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Βουλευτή για όλες τις ενέργειες που έκανε ώστε να αποδεσμευτούμε από αυτή τη φύλαξη, έχει εξασφαλιστεί δύναμη και δεν νοείται περιπολικό να περιπολεί μόνο του. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε 7 άτομα για τη φύλαξη της οικίας και άλλα 11 άτομα για το ΕΦΕΚΑ της Κορίνθου και αυτή τη στιγμή να λέμε πως δεν έχουμε ανθρώπους, δεν έχουμε αστυνομικούς να επαδρώσουν τα περιπολικά. Είναι αδιανόητο αυτό. Θα πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή της δύναμης, ώστε όλες τις υπηρεσίες να έχουν το ανάλογο προσωπικό που πρέπει να έχει, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν όλοι σωστά και να εξασφαλίσουμε και συνθήκες ασφάλειας για τον κάθε συνάδελφο που βρίσκεται έξω στο πεζοδρόμιο. Γιατί όταν ο συνάδελφος περιπολεί μόνος με ένα περιπολικό, είναι επικίνδυνο και για τον συνάδελφο και δεν μπορεί, όπως είπαμε πριν, να προσφέρει, να προσφέρει ασφάλεια στον πολίτη. Επίσης, πρέπει να γίνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομικής διεύθυνσης Αργολίδας, ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις που εργάζονται να συντονίζονται σωστά, ώστε να προσφέρουν καλύτερη αστυνόμευση στην περιοχή μας. Εμείς σαν συνδικαλιστές προσπαθούμε όχι μονάχα για τα εργασιακά των συναδέλφων μέσα, αλλά κοιτάμε για το πώς θα προσφέρουμε και καλύτερη αστυνόμευση έξω στους πολίτες της Αργολίδας. Και αυτό το έχουμε δείξει και κατά το παρελθόν, το δείχνουμε και τώρα, και από τα αιτήματά μας, όπως θα έχει ακούσει και ο κύριος βουλευτής εδώ, είναι πιο πολύ μας ενδιαφέρει ο πολίτης και να έχει ασφάλεια ο πολίτης. Όλα είναι πάνω στην ασφάλεια του πολίτη και μετά έρχονται τα εργασιακά τα δικά μας. Πιστεύουμε πως θα έχουμε την αμέριστη βοήθεια του κύριου βουλευτή και να δώσουμε λύσεις. Και κύριε βουλευτά, θα θέλαμε αυτό του αστυνομικού τμήματος του Κρανιδίου να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα να το λύσουμε αυτό το θέμα. Μεταστέγαση του. Μένουμε στο θέμα. Σε τρία βασικά σημεία επικεντρώθηκε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας Δημήτρης Κοδέλας, που σήμερα το πρωί πραγματοποίησε συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματά τους και να συμβάλλει στην επίλυσή τους βάσει του ρόλου ως βουλευτού της κυβέρνησης. Ο βουλευτής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αναγκαιότητα ενδημοκρατισμού της ελληνικής αστυνομίας, ενώ τόνισε ότι η επίσκεψή του στην αστυνομία δεν έχει ούτε τυπικό ούτε επικοινωνιακό χαρακτήρα. Θα ήθελα να πω ότι η συνάντηση αυτή δεν είναι τυπική, ούτε επικοινωνιακή, αλλά έρχεται να απαντήσει σε ζητήματα που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους, γιατί είναι εργαζόμενοι πρωτίστως όσοι δουλεύουν στην αστυνομία, όσο και τους πολίτες όσον αφορά την προσπάθεια όλων μας, που είναι συλλογική αυτή, να εμπεδοθεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες του νομού μας. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Κάποια από αυτά ακούστηκαν και ανοίχτηκαν και στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πριν λίγες μέρες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά την αστυνομία, το ρόλο της και τη σχέση της με την κοινωνία. Έτσι λοιπόν ξεκινώ λέγοντας ότι εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αλλάξει, αν θέλετε, η σχέση που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία με την κοινωνία. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν φαινόμενα τα οποία όμως δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο του προσωπικού, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, τα οποία αδικούν τη δουλειά και το ρόλο που έχετε, και είναι και αίτημα και δικό σας, αυτό που ακούστηκε και πριν στη συζήτηση, του εκδημοκρατισμού
του αστυνομικού σώματος και ενός άλλου ρόλου του αστυνομικού. Με αυτή την ένα πρώτο θέμα είναι αυτό, δηλαδή πως ο αστυνομικός και μέσα από την καλύτερη οργάνωση θα φαίνεται στην κοινωνία ότι είναι δίπλα της, ότι είναι συμπαραστάτης, ότι μπορεί να την προστατεύσει και να δούμε πως θα κόψουμε μαχαίρι, αν θέλετε, φαινόμενα και καταστάσεις τα οποία αδικούν το ρόλο που έχετε αναλάβει. Το δεύτερο είναι ότι ο ρόλος σας είναι σημαντικός, ειδικά όσον αφορά την αντιπαράθεση που υπάρχει με το οργανωμένο έγκλημα. Και εκεί νομίζω πρέπει όλοι να δηλώσουμε την στήριξή μας στην δουλειά που κάνετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τίθεται σε κίνδυνο και η ίδια η ζωή σας, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να τύχει μεγάλου σεβασμού από όλους απέναντι στον Έλληνα αστυνομικό και στο ρόλο που έρχεται να επιτελέσει στις μέρες μας, ειδικά όταν το οργανωμένο έγκλημα βλέπουμε ότι είναι αρκετά οργανωμένο και αν θέλετε κατά τη γνώμη μου υπάρχει και αρκετή ανοχή που είναι θέμα πολιτικό αυτό σε αυτό το επίπεδο. Το τρίτο είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία και το ανέφερε και ο πρόεδρος να αφορά τα ζητήματα του νόμου, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες και που παρέχει τους πολίτες στο νόμο Αργολίδας. Εκεί υπάρχουν διάφορα ειδικά ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Να πω εκ των προτέρων ότι το θέμα του κρανιδίου είναι κάτι που νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δεν έχει οικονομικό κόστος, τουλάχιστον σημαντικό, και θα πρέπει άμεσα από κοινού να δούμε την επίλυσή του. Θα πρέπει να δούμε μια ισόρροπη ανάπτυξη των δυνάμεων, των αστυνομικών δυνάμεων σε όλο το νομό. Αυτό αφορά και το Δήμο Ερμιονίδας και τον Δήμο Επιδαύρου, αφορά και τους δύο Δήμους Ναυπλιαίων και Άρχους Μυκηνών, και αν θέλετε θα πρέπει να δούμε και αρκετά και τα χωριά μας, την περιφέρεια δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί θα το συζητήσουμε και μαζί αλλά και με τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι αρκετά τα φαινόμενα και τα παράπονα για κλοπές, ειδικά από χωράφια, από κτήματα εξοπλισμού των αγροτών. Είναι κάτι που το είχαμε αναδείξει και στην προηγούμενη κυβέρνηση με ερωτήσεις. Νομίζω ότι απαιτείται μια συνδυασμένη πολιτική, αν θέλουμε το αντιμετωπίσουμε αυτό, που σημαίνει και ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό πρόληψης αλλά και καταστολής στο νομό μας, αλλά αφορά κυρίως, θα έλεγα εγώ, και το πώς σπάμε το κύκλωμα, την αλυσίδα που έχει να κάνει και με τους κλεπταποδόχους. Εκεί επομένως χρειάζεται να δούμε συνεργασίες με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε πραγματικά να έχουμε αποτελέσματα, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί σήμερα ο Έλληνας πολίτης και ο πολίτης του νομού της Αργολίδας να νιώθει απροστάτευτος, γιατί αρκετές φορές από τον τρόπο που λειτουργούμε και διαχειριζόμαστε ζητήματα έτσι νιώθει. Και νομίζω ότι η προσπάθεια όλων μας και κυρίως η δικιά σας, που τη θεωρώ δεδομένη και φαίνεται και από τη συζήτηση, μια καλύτερη ενδεχομένως οργάνωση των δυνάμεων και ένα σχέδιο που μπορεί να υπάρξει, μαζί με την ανακούφιση που υπάρχει από το ότι σταμάτησε να φυλάσσει το κέντρο κράτης στην Κόρινθο, όπως αναφέρατε, όπως και η οικία του Κωνσταντίνου Γλίξη που στην Ερμιονίδα, παρέχουν κάποιες συνθήκες ώστε να βελτιώσουμε την ασφάλεια και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Τελειώνω λέγοντας το εξής, ότι τα ζητήματα της ασφάλειας και το αγαθό της ασφάλειας θεωρώ ότι δεν εξαρτάται μόνο ή και κυρίως, αν θέλετε, από κατασταλτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Εδώ πέρα σημαντικό ρόλο έχει η πρόληψη και σημαντικό ρόλο έχει και ένα άλλο πλέγμα πολιτικών, ειδικά απέναντι σε κομμάτια της κοινωνίας τα οποία τίθεται στο περιθώριο, και δυστυχώς οι οικονομικές συνθήκες και οι κοινωνικές, η φτώχεια, ο αποκλεισμός ανθρώπων και οι ανισότητες δεν βοηθάνε σε αυτό. Αυτό το λέω χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καμία περίπτωση, ειδικά στις μέρες μας, ότι υπάρχει άλοθη για να επιβιώσει κάποιος να κλέψει το ψωμί και το βιό του διπλανού, το οποίο το βγάζει με πολύ υδρότα, ειδικά στις σημερινές μέρες. Το αναφέρω όμως για να βλέπουμε τα πράγματα λίγο συνολικά, ώστε πραγματικά να τα επιλύουμε ή να είμαστε σε μια κατεύθυνση επίλυσης και να μην κάνουμε μπαλώματα των υστέρων πάντα, κυνηγώντας τα φαινόμενα, να τρέχουμε από πίσω και να είμαστε και αναποτελεσματικοί πολλές φορές. Για παράδειγμα, εδώ θα ήθελα να πω κάτι που αξίζει νομίζω να το πούμε, ότι στο θέμα των ναρκωτικών πρέπει όλοι να είμαστε αμήλικτοι. Δηλαδή το εμπόριο ναρκωτικών, από όπου και με όποιο τρόπο διακινείται και είναι και ισχυρά συμφέροντα πίσω, πρέπει να χτυπηθεί. Όμως εγώ θα ήθελα να πω κάτι που αφορά και εσάς ως οικογενειάρχες, γονείς, αφορά και την κοινωνία, ότι πέρα από το εμπόριο ναρκωτικών και αυτούς που ασχολούνται και διακινούν ναρκωτικά, υπάρχει δυστυχώς μια μεγάλη διαθεσιμότητα από νέα παιδιά για να πάνε να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Που αυτό είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Γι' αυτό λοιπόν κυνηγά από πίσω τον έμπορα, το εμπόριο ναρκωτικών. Όμως ένα μεγάλο καθήκον πέφτει πάνω μας και είναι κοινωνικό αυτό το καθήκον και αφορά όλους και συλλογικό και εθνικό αν θέλετε, είναι πως ειδικά η νέα γενιά έτσι δεν θα εξωθείτε ή δεν θα προσπαθεί να βρει λύσεις, ψεύτικες λύσεις μέσα από τέτοιους δρόμους, αλλά πραγματικά θα δώσουμε άλλο περιεχόμενο στη ζωή και στην αξιοπρέπεια και πραγματικά με άλλο τρόπο θα αντιμετωπίζει και η ίδια κοινωνία αυτούς τους κινδύνους και αυτές τις καταστάσεις. Τελειώνω εδώ, να πω απλά ως τίτλο ένα πράγμα που να μας απασχολήσει, είναι και το θέμα της οδικής ασφάλειας. Αυτό το συζητήσουμε και με τους αρμόδιους και με την διεύθυνση, είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να χάνονται τόσοι άνθρωποι και στην αργολίδα, ειδικά στους δρόμους. Είναι δεδομένο ότι οι υποδομές και οι δρόμοι και η ασφάλεια των βασικών οδών είναι απαράδεκτη και αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα. Και δυστυχώς μερικές φορές, σε μερικές περιπτώσεις δύσκολα βελτιώνεται, γιατί όταν κάτι έχει ξεκινήσει στραβά, έχει σχεδιαστεί λάθος, δύσκολα με μπαλώματα το βελτιώνεις. Όμως πρέπει να κάνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε σε όλα τα επίπεδα για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και μέσα από την ενημέρωση, την εκπαίδευση κτλ. Γνωρίζω ότι υπάρχουν δράσεις που γίνονται και από την τροχιά και την ελληνική αστυνομία. Νομίζω πρέπει να δώσουμε μια έμφαση σε αυτό, γιατί είναι πολύ άδικο κάθε λίγες μέρες να μαθαίνουμε νέων ανθρώπων που σε μια σειρά ατυχημάτων χάνουν τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Νομίζω ότι η συνέχεια είναι μπροστά μας, δηλαδή, για να δουλέψουμε όλοι για να επιληθούν όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ πέρα και πιστεύουμε σε μια συνεργασία ώστε αυτά τα θέματα που τεθήκανε να τα επιλύσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να τονίσουμε πως εργαζόμαστε για την ασφάλεια του πολίτη και προσπαθούμε να κάνουμε πρώτα την πρόληψη. Γιατί η πρόληψη είναι το βασικό. Δεν πρέπει να φτάνουμε στο να γίνει το έγκλημα και μετά να λέμε τι έγινε όπως το τονίσατε κι εσείς. Άρα πρέπει να υπάρχει αστυνομία στο πεζοδρόμιο, ώστε ο αστυνομικός να κάνει πρόληψη. Γιατί αν δεν υπάρχει αστυνομικός στο πεζοδρόμιο έξω, μετά δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη. Η πρόληψη έρχεται όταν υπάρχει παρουσία αστυνομική. Όταν δεν υπάρχει παρουσία αστυνομική, με το περιπολικό ή σε κάποια σημεία κομβικά, ας πούμε, που πρέπει να υπάρχουν οι ομάδες, τότε δεν έχουμε πρόληψη. Γι' αυτό και εμείς σας τονίσαμε πως πρέπει και οι ομάδες να ενεργοποιηθούν και να δουλέψουν σαν ομάδες και τα περιπολικά να είναι επανδρομένα ώστε να έχουμε την πρόληψη. Το πρόβλημα των απορριμμάτων παραμένει άλυτο μόνο με μεγάλα λόγια και τα σκουπίδια στις κομματερές. Το πρόβλημα το είχαν ήδη στη συνέχεια, το πήρε πάνω της η περιφέρεια και εφόσον δεν κατάφερε να το λύσει, το ξαναεπιστρέφει στους Δήμους. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα κάνει ο Δήμαρχος Άργους Μικυλών Δημήτρης Καμπόσος και ο Δήμαρχος Ιχαλίας Αριστίδης Σταθόπουλος. Ξέρετε κάτι, όσον αφορά τα σκουπίδια, αυτό το μπαλάκι που στην Ευρώπη είναι χρήμα και οι Δήμοι παίρνουν χρήματα από αυτό, εμείς εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να μαλώνουν οι μεγάλοι και οι τρανοί και όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια, να πληρώνουμε εμείς όλη την ανομία αυτή η οποία υπάρχει, ανομία. Λοιπόν, δεν υπάρχει νόμος για αυτό το πράγμα. Τη μία το είχαν οι Δήμοι, μετά το πήρε η Περιφέρεια. Τώρα έχει γίνει ένας διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός δεν έχει τελεσφορήσει. Λεφτά δεν υπάρχουν για το διαγωνισμό. Τα σκουπίδια λοιπόν στις κομματερές. Εμένα λοιπόν αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και ακαθόδες. Θα πρέπει να μου το λύσουν. Έχω αυτή τη στιγμή την ενδιάμεση διαχείριση. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Αλλά ο καθένας θα παίρνει την ευθύνη για αυτό που αναλογεί. Και όχι να δίνει την ευθύνη τη δική του σε έναν άλλον. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Εδώ είμαστε, εδώ είναι η δημοκρατία, εδώ είναι το τι σαγορεύει βούλεται με επιχειρήματα και θέσεις. Η ΚΕΔΕ είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, είναι οι δήμαρχοι και είναι όλος ο κόσμος, είναι όλος ο λαός. Ο σχεδιασμός μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό που ξέρουμε, δεν έχει αλλάξει. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, το έχουμε δηλώσει. Έχουμε κάνει προσφυγή, η οποία δυστυχώς δεν τελεσφόρησε. Τώρα περιμένουμε στις 13 του Μάη, που είναι και η τελική ημέρα της κρίσης και από εκεί και μετά έχουμε προσφύγει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα. Ας ευχηθούμε ότι θα έχουμε τις καλύτερες λύσεις και μέσω των καναλιών κάνω έκκληση προς κάθε υπεύθυνο να στηρίξει την προσπάθεια του Δήμου με την καταστροφή που έγινε τελευταία και να συνεκτιμήσει τα γεγονότα, διότι μην ξεχνάμε, εκτός από το θέμα των σκουπιδιών, έχουμε και την ΒΠΕ με και καλά, που έχουμε σοβαρότατη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Είμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος, ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε χειρότερα. Ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης η αποκομιδή των απορριμμάτων από την πόλη του Πύργου. Φορτωτές, φορτηγά και απορριμματοφόρα έχουν αρχίσει να απομακρύνουν ποσότητες απορριμμάτων από κεντρικά σημεία του Πύργου καθώς και έξω από τα σχολεία.
Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου προχωρούν στον καθαρισμό και στην απολύμανση των χώρων όπου βρίσκονταν για μήνες τόνοι με σακούλες απορριμμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2.000 τόνοι απορριμμάτων θα μεταφερθούν στο Χιτά Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας και άλλοι 1.500 τόνοι στον Χιτά Στράτου Ετερλά Καρνανίας. Προηγουμένως όμως, τα απορριμμάτα θα μεταφέρονται σε σταθμό μεταφόρτωσης που θα λειτουργήσει σε χώρο έξω από το δημοτικό στάδιο του πύργου. Στο μεταξύ, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα της Δυτικής Αχαΐας, που τις προηγούμενες ημέρες είχε αποκλείσει τον Χιτά Φλόκα, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην μεταφορά απορριμμάτων από τον πύργο, πρόκειται να συνεδριάσει απόψε προκειμένου να πάρει αποφάσεις για την στάση που θα κρατήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατατεθεί εισήγηση για δίμηνη ανοχή, δηλαδή μέχρι να υλοποιηθεί η απόφαση που αφορά την μεταφορά στο Χιτά Φλόκα 2.000 τόνων απορριμμάτων από τον πύργο. Πάντως, η Συντονιστική Επιτροπή έχει πάρει απόφαση για προσφυγή στις αρμόδιες ελεκτικές αρχές με σκοπό τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του Χιτά Φλόκα. Τέλος, στις 12 αύριο το μεσημέρι, φορείς, οργανώσεις και σύλλογοι οργανώνουν συλλαλητήριο στον πύργο για μια πόλη χωρίς σκουπίδια, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει στην παραλιακή Κοινουρία μετά την απόφαση να απαγορευτούν τα τραπεζοκαθίσματα σε παραλίες και γυαλούς, θέμα το οποίο θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κοινουρίας και για το οποίο ο Περιφερειάρχης ζητά ανάκληση της ΚΕΑ και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση με την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΚΕΑς για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήση γυαλού, παραλίας και παράκτια ζώνης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΚΕΑ αυτή είναι διετής, προβλέπει την απαγόρευση της ουσιαστικής τραπεζοκαθισμάτων, γεγονός που, όπως λένε οι επαγγελματίες, θα τους πλήξει, θα πλήξει το τζίρο τους. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει σύγχυση και στους λουόμενους και σε αυτούς που πρόκειται να επισκεφτούν την παραλιακή Αρκαδία και γενικότερα τις παραλιακές περιοχές, αλλά και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Αιγαλό. Για το λόγο αυτό πρόκειται να γίνει συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως των επαγγελματιών του χώρου της εστίασης και αυτών που έχουν καφετέριες ή κέντρα διασκέδασης, την 5η 23 Απρίλη στη 1 το μεσημέρι, ούτως ώστε να ενημερωθούν για το τι προβλέπει αυτή η οικία και να δουν πώς θα ενεργήσουν το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχει κάνει παρέμβαση και ο Περιφερειάρχης για το συγκεκριμένο θέμα. Είπε ότι πρέπει να ανακληθεί η οικία και να προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για να καταστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτως ώστε να ωφελεί όλες τις πλευρές. Και κυρίως να προηγηθεί διάλογος με τους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που θα δεχτούν πλήγμα. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Με φρικτό τρόπο διάλεξε να βάλει τέλος στη ζωή της μια 35χρονη γυναίκα από το Αίγιο, η οποία ανέβηκε στην ξύλινη αερογέφυρα στην είσοδο της πόλης, στο ύψος των υψηλών Αλωνιών, και έπεσε στο κενό. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβη γύρω στις 10:20 το βράδυ της Τρίτης. Μάλιστα, όπως αναφέρουν μάρτυρες, η κοπέλα φορούσε τις πιτζάμες της, προφανώς ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την νεαρή στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έρευνα για το περιστατικό διεξάγει αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είχε αφήσει σημείωμα στους οικείους της, προαναγγέλλοντας την αυτοκτονία της. Ουσιαστική μερίδα για το σχολικό εκφοβισμό, το γνωστό bullying, διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Οδύσσια στην αίθουσα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άργους, όπου ειδικοί επιστήμονες θα αναλύσουν πτυχές του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Ο Σύλλογος Οδύσσια διοργανώνει και φέτος την ανοίξει η μερίδα με θέμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο. Το φετινό μας θέμα είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Ένα θέμα που δυστυχώς το τελευταίο καιρό απασχολεί γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και γενικά όλη την κοινωνία. Θα δούμε το θέμα από τρεις διαφορετικές επιλογές, πλευρές. Από τη μεριά του εκπαιδευτικού, με εισηγήτρια την Κωνσταντίνα Παναγάκη, σχολική σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, η ψυχολόγος και την πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Ιωαννίδου, θα μιλήσει για το θέμα από την πλευρά του ψυχολόγου αλλά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τέλος, η χωροκινητική ψυχοθεραπεύτρια Ιωάννα Καλελοπούλου Κάρνετ θα μας δείξει πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε δημιουργικά την ενδοσχολική βία μέσα από την κίνηση. Σας περιμένουμε το Σαββάτο 25 Απριλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ειδικό δημοτικό σχολείο. Να ενημερωθούμε και να ζητήσουμε για αυτό το σοβαρό θέμα. Στο ειδικό.
ιδιωτικό δημοτικό σχολείο στο Άργος, έτσι. Στο Άργος, μάλιστα. Ένα σοβαρό θέμα πραγματικά που απασχολεί γενικά την κοινότητα. Μάλιστα, ναι. Και φυσικά είναι σημαντικοί επιστήμονες οι οποίοι θα μιλήσουν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να καλέσουμε λοιπόν όλους, όχι όλο τον κόσμο, γιατί αυτή την κίνηση την κάνουμε να... περισσότερο να μάθει ο κόσμος και να ενημερωθεί περισσότερο για τα άτομα με αναπηρία, που έτσι είναι το σωστό να λεγόμαστε, όχι με ειδικές ανάγκες. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη γνώμη μου είναι πιο σωστό να ονομαζόμαστε άτομα με αναπηρία, γιατί η ειδική ανάγκη, εντάξει, είναι και κάτι γενικότερο. Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσουν το πρωί της Κυριακής στο Εργατικό Κέντρο Άργους οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ Άργους, όπου τα μέλη του ΔΣ θα κάνουν τον ετήσιο απολογισμό τους, τον προγραμματισμό του επόμενου χρόνου, αλλά και θα θέσουν και επιτάπητο τα ουσιαστικά προβλήματά τους με αιχμή του δόρατος στο οικονομικό. Την Κυριακή έχουμε γενική συνέλευση και παρακαλώ όλα τα μέλη, τα εγγεγραμμένα, να έρθουμε για να πετύχει η Γενική Συνέλευση. Ποια είναι τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης? Απολογισμός. Τι έκανε το Συμβούλιο το περασμένο χρόνο. Ετήσιος απολογισμός. Και να αποφασίσουμε τις υπόλοιπες κινήσεις, εκδρομές, συνεστίασεις, χορούς και αυτά. Μάλιστα. Τα θέματά σας δεν είναι ουσιαστικά όμως ως προς το ταμείο σας, τον ασφαλιστικό σας φορέα? Και έχουμε και απαιτήσεις τα οποία θα τα πούμε εκεί. Ωραία, θέλετε να μου πείτε τι ακριβώς? Είναι να επανέλθουν οι μισθοί όπως ήταν, οι συντάξεις όπως ήταν, να επανέλθει το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Σύμφωνα με τις υποσχέσεις, έτσι. Ναι, σύμφωνα με τις υποσχέσεις. Ναι. Και να δοθούν και το επίδομα του καλοκαιριού για τις θεραπείες των συνταξιούχων. Μάλιστα. Έχετε αιτήματα λοιπόν. Πόσο έχουν μειωθεί οι συντάξεις σας από το 12, λέμε, έτσι? Ναι, οι συντάξεις έχουν μειωθεί. Να, εγώ έπαιρνα 1.600, παίρνω 1.200. Πόσο είναι τώρα? 400 ευρώ. Ναι, 400 ευρώ μείον, όπως και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Μάλιστα. Αυτές τις φορές είχατε καταβάλει εσείς? Ναι, όλα. Τα πληρώσαμε μέχρι την τελευταία δραγμή. Διαμαρτύρονται οι συναδελφοί σας? Έχετε επαφή με άλλους συνταξιούχους του ΟΑΕ σε άλλες περιοχές? Τι λένε γι' αυτό? Κοίταξε, ακολουθούμε το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Κάνουμε συνεδριάσεις. Πότε στην Πάτρα, πότε στην Τρίπολη, και συζητάμε αυτά τα θέματα να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πάλι τα δικαιώματα μας. Τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είναι ισοταμία κουόντων. Ναι, ναι. Έχουν θέματα. Ναι, αλλά εμείς δεν πάβουμε να έχουμε την πάγια θέση μας. Θα τα ζητάμε και θα διαδηλώνουμε συνέχεια. Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Σπάρτης έως και 20 ατόμων από 1η Μαΐου του 2015 έως 31 Μαΐου του 2015 για απασχόληση 5 ημερομισθίων κατά άτομο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπίγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του. Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως 20 ατόμων από την 1η Μαΐου 2015 έως 31 Μαΐου 2015 για απασχόληση 5 ημερομισθίων κατά άτομο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπίγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής καταριθμό ατόμων. Απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικό στα εξής δικαιολογητικά. Πρώτον, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Δεύτερον, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κόλλημα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, που βρίσκεται στην Σπάρτη, οδός Ευαγγελίστριας 8587, από την 23η Απριλίου 2015 έως και 30 Απριλίου 2015. Πρωτάθλημα τοξοβολίας θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στο Αθλητικό Κέντρο Αγίας Τριάδας Ναυπλίου με συμμετοχή 150 αθλητών του Ολυμπιακού Αθλήματος. Η όλη διοργάνωση γίνεται σε μια συνεργασία του Αθλητικού Ομίλου Τοξοβολίας Αγίας Τριάδας με το Δήμο Ναυπλίων. Διοργανώνουμε έναν αγώνα το Σαββάτο και την Κυριακή Πανελλήνιας Εμβέλειας στην διοργάνωση μαζί με το Δήμο Ναυπλίων και την ΕΦΟΤ στο γήπεδο της Αγίας Τριάδας, στον εξωτερικό χώρο. Σας καλούμε όλους να έρθετε να δείτε πώς είναι το άθλημά μας και να το γνωρίσετε από κοντά. Ναι, και θα ήθελα να μου πείτε πόσοι αθλητές θα λάβουν μέρος από όλη την Ελλάδα. Έχετε κάποιο? Περίπου 160 μέχρι τώρα,
δεν ξέρω αν θα έρθουν και άλλοι ακόμα. Δεν το... Σάββατο και Κυριακή πρωί. Σάββατο και Κυριακή, ναι. Πρωί και απόγευμα. Από... Θα τραβήξει ο ένας αγώνας μέχρι τις 3-4 και ο άλλος μέχρι τις 6 τουλάχιστον. 11η Περιφερειακή Έκθεση Τοπικής, Παραγωγικής και Τουριστικής Φυσιογνωμίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοπλισμού Επιχειρήσεων και Κατοικίας, Αργολίδα 2015, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αργολίδας από 6 έως 10 Μαΐου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του νομού και της περιφέρειας δίνουν το παρόν στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Η έκθεση που έγινε θεσμός φιλοξενεί και προβάλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Επισκεφτείτε όλη την έκθεση Αργολίδα 2015 από τις 6 έως τις 10 Μαΐου στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Αργολίδα 2015. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10 611. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα πελάγη μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 8 έως 18 βαθμούς, στα βυτικά από 10 έως 20, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 9 έως 20 και στα νησιά από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης, μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Ταξίδι, προσκεκλημένη του Γιάννη Στάικου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Νέου Σχολείου Γιώργος Αναστασόπουλος, καθώς και δύο φιλέλληνες καθηγητές από την Ολλανδία. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.